Έχουμε εδώ πέρα 17 γυναίκες 17. να καταγγέλουν τον πασίγνωστο πρωταγωνιστή για σεξουαλική παρενόχληση. Δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Ούτε 13. Είναι 17, 17 γυναίκες καταγγέλνουν πασίγνωστο πρωταγωνιστή για τη σεξουαλική παρενόχληση. Για πες μας, σε παρακαλώ πολύ, γιατί είναι ζήτημα... Είναι ζήτημα ορών. Για να πάνε στον εισαγγελέα οι συγκεκριμένες, καθώς κάποιες από αυτές κατέχουν και αποδείξεις και υπάρχουν κακουγήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα παραγραφεί. Έχουν μαζευτεί λοιπόν 17 γυναίκες, οι οποίες είναι έτοιμες να πάνε να καταγγείλουν αυτόν τον πασίγνωστο, πραγματικά πασίγνωστο πρωταγωνιστή, ο οποίος μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα και το όνομά του, όταν θα ακουστεί, πραγματικά θα παγώσουν όλοι. Και στο παρελθόν, το μόνο που είχε παλιά ακουστεί στο παρελθόν, ναι, επειδή είχε μπλακεί σε ένα περιστατικό τέτοιου τύπου, ναι, τότε το είχαν καλύψει. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά μία ηθοποιό η οποία συμμετείχε στην παράσταση που ήταν κι αυτός. Ναι. Πήγε η κοπέλα και το κατήγγειλε στην πρωταγωνίστρια του θεάτρου, η οποία είχε και την σκηνοθεσία. Ναι. Μόλις έμαθε λοιπόν η πρωταγωνίστρια το περιστατικό, τον απέλυσε, αλλά αυτό που διέρευσε έξω τότε ήταν ότι δεν τα είχαν βρει οικονομικά. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή θα λέμε 17 γυναίκες, 17 γυναίκες να καταγγέλνουν πασίγνωστο πρωταγωνιστή για σεξουαλική παρενόχληση. Ξαναλέμε, δεν είναι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Είναι 17 γυναίκες που πραγματικά έζησαν εφιελτικές στιγμές όταν έκανε αυτά τα οποία έκανε ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής. Τζίνα Ντρούλης, πραγματικά, είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες όπως τις έχουν, δώσει στους δικηγόρους. Και τόσο περιγραφικές που μας εμποδίζουν και εμάς να τις περιγράψουμε στο κοινό, γιατί είναι άκρο σοκαριστικές και κατάλληλες. Και είναι ζήτημα ωρών να πάνε στον εισαγγελέα, ναι, να το πούμε αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι από ώρα σε ώρα, ναι, οι καταγγελίες αυξάνονται, γιατί βλέποντας τη μία κοπέλα την άλλη να σπάει τη σιωπή της, παίρνει δύναμη και θάρρος και ακολουθεί. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Έχουμε και άλλη μια καταγγελία. Πάμε και στην άλλη καταγγελία σε πάρα πολύ λίγο. Τζίνα Ντρούλης, αποδεσμεύουμε για λίγο.